Zapatakis, and he might take this one. It goes to Greece. It's 136-27. Zapatakis is the world champion. Τον 34χρονο χάλκινο παρολυμπιο νίκη του Τόκιο, Αντώνη Τσαπατάκη, που πρόσφατα κατέκτησε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, αλλά και το πρώτο χρυσό της καριέρας του σε παγκόσμιο επίπεδο, τίμησε σήμερα ο Δήμος Χανίων. Ελπίζω και στα επόμενα, κυρίως όμως ελπίζω να έχεις υγεία, να είσαι δυνατός, να μας κάνεις υπερήφανος. Οι προσπάθειες του Αντώνη είναι προσπάθειες που μας προσφέρουν όχι μόνο αυτή τη μυθική ικανοποίηση, αλλά κυρίως μας προσφέρουν ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα που μας κάνουν να σκεφτούμε, που μας κάνουν να οραματιζόμαστε και του αξίζουν πολλά ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια. Και να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Το αν είναι με διαφορετικό τρόπο κίνησης ή όρασης ή ομιλίας ή δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει, δεν έχει σημασία. Ο Χανιώτης πρωταθλητής που μέσα από τους καθημερινούς του αγώνες, τη στάση ζωής του και την μαχητικότητά του αποτελεί παράδειγμα δύναμης και αγωνιστικότητας, έστειλε για μια ακόμη φορά το δικό του μήνυμα στα παιδιά και τους νέους, υπενθυμίζοντάς τους πως η προσπάθεια αξίζει περισσότερο από κάθε νίκη. Και κάθε μέρα θα προσπαθώ είτε με νίκες μέσα στο νερό είτε με ανίκες εκτός νερού να τους περνάω το μήνυμά μου, να τους δίνω δύναμη για να συνεχίζουν. Γιατί ο καθένας στις μέρες μας έχει τον αγώνα του. Είτε είναι στο γολίδι, είτε είναι στο να τα βγάλει πέρα στη ζωή. Ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Ιμανδυράκης μίλησε για τις προσπάθειες ισότιμης πρόσβασης των συνανθρώπων μας με κινητικά προβλήματα, αναγνωρίζοντας πως έχουν να γίνουν ακόμη πολλά. Να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που οφείλονται στην υποδομή, την ελλιπή υποδομή, αλλά να ξεπεράσουμε και τα προβλήματα τα οποία οφείλονται στην κακή μας συμπεριφορά. Όλα αυτά λοιπόν τα μηνύματα μας τα υπενθύμισε ξανά στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντώνης Τσαπατάκης. Μα κυρίως τους ευχαριστώ γιατί είναι οι διάβλοι οι οποίοι περνάνε το μήνυμά μου. Το μήνυμά μου δεν έχει να κάνει μόνο με την αθλητική μου διάκριση, μα έχει να κάνει για τη διάκριση που θέλω να έχουν όλοι στη ζωή τους. Από το 2009, μετά από τροχαίο ατύχημα που του στέρισε την κίνηση στα κάτω άκρα, ο Αντώνης Τσαπατάκης έκανε την κολύμβηση κινητήριο δύναμή του, αλλά κυρίως ανέδειξε πως η θέληση υπερβαίνει κάθε κινητική αδυναμία.